Πείστε ή όχι. Μα νομίζω ότι είναι σαφές από τα κείμενά μου και από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Όχι, επομένως. Γιατί δεν το λέτε, ναι. Πείτε το. Όχι. Είναι σαφέστατο. Θέλετε να απαντήσω με ένα όχι, όχι με ένα να το κάνω. Κάνει μεγάλη εντύπωση ένας βουλευτής να ψηφίσει τον πρόεδρό του. Τι να σας πω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν ψηφίζετε πριν. Ότι εγώ ψήφιζα, δηλαδή συζητάγαμε όλα και στο τέλος λέγαμε ότι θα πάμε εκεί διαφωνώντας εγώ και θα ψηφίσουμε κυρία Γιαννακάκη. Νομίζω όμως. Θα σας κάνω μια διαφήμιση, κυρία Γιαννακάκη. Θα σας παρακαλέσω να με ακούσετε και εμένα. Εγώ λοιπόν στα συλλογικά όργανα του ΠΑΣΟΚ είχα τις διαφωνίες μου και τις κατέγραφα. Όμως όταν ένα κόμμα έπαιρνε την απόφασή του, πήγαινα και συντασσόμουν με την άποψη της πλειοψηφίας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η κυρία Γιαννακάκη δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Κύριε Γρηγοράκο, ο ρόλος του βουλευτή ότι εγώ πήγαινα και ψήφιζα αυτό που έπαιρνε όταν ο κύριος Παπανδρέου και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κυρία Γιαννακάκη, έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις. Κύριε Γρηγοράκο, ελάτε γιατί πρέπει να κλείσουμε να ολοκληρώσει. Αυτή είναι η διαφορά. Ολοκληρώστε, κυρία Γιαννακάκη, να κλείσουμε με εσάς. Παρακαλώ, κύριε. Έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη της. Υπάρχει κάποιο όριο. Δεν είναι πρόβατο ο βουλευτής. Αυτό λέει δεν είναι πρόβατο. Δεν είναι πρόβατο. Έτσι πως το είπατε, αυτό εννοείται. Ασφαλώς και εγώ σέβομαι την κομματική ιδεολογία, να το πω έτσι. Μισό λεπτό, τη σέβομαι. Σε ορισμένα μπορεί να έχω άλλη άποψη, αλλά εν τέλει. Εν τέλει ο πολίτης και ο βουλευτής έχει και την ψυχή του όμως. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσετε, κυρία Γιαννακάκη. Ελάτε, αφήστε την κυρία Γιαννακάκη. Σταματώ και λέω εδώ. Το όλο ζήτημα νομίζω ότι έχει εξαντληθεί. Και έχει εξαντληθεί, είναι πολιτικό, δεν είναι προσωπικό. Σαφώς. Επειδή είπατε πώς είναι δυνατόν να μην ψηφίζω τον πρόεδρο του κόμματός μου, τον οποίο τιμώ, σέβομαι και η πορεία του είναι πάρα πολύ γνωστή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, ας κλείσουμε αυτό το θέμα και ας ανοίξουμε το θέμα στον χρόνο που έχουμε. 2 με 5 Οκτώβρη θα γίνει το συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πώς θα προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση την οργανωτική του κόμματος επί πολιτικών θέσεων. Αυτό είναι το σημαντικό και προλάβετε. Το περιεχόμενο της πολιτικής. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να προχωρήσετε σε αυτή την ανασυγκρότηση. Μπορεί να σας προλάβουν άλλες εξελίξεις με αυτά που λέτε. Κοιτάξτε. Εδώ είναι η ζωή και θα τα δούμε όλα και θα τα διαχειριστούμε στον κατάλληλο χρόνο. Πάντως, ο στόχος ο δικός μου και ο στόχος όλων μας στη Δημοκρατική Αριστερά, με τις διαφωνίες μας, τις πολιτικές, είναι ακριβώς αυτός. Εσείς στο συνέδριο θα πάτε. Τι ερώτηση είναι αυτή, φυσικά. Ξέρω. Φυσικά. Εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, είμαι βουλευτής του κόμματος και με τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος. Εκεί, φυσικά, εάν τεθεί θέμα ηγεσίας, εσείς τι θα κάνετε. Ακούστε να δείτε. Είμαστε στα πλαίσια του προσυνείδητου. Το λέω, ξέρετε γιατί, κυρία Γιαννακάκη. Γιατί πλαίσια. Εδώ θα μας τρελάνετε στο τέλος. Λέω, σκεφτείτε την πιθανότητα να τεθεί θέμα ηγεσίας στο συνέδριο, να πάτε να ψηφίσετε τον κουβέλι εκεί. Και αν τεθεί θέμα μεθαύριο στην Προεδρία, να το καταψηφίσετε. Ή να μην το ψηφίσετε τέλος. Είναι διαφορετική τάξη πράγμα και απορώ πώς δεν το καταλαβαίνετε εκτός αν κάνετε αυτές τις ερωτήσεις προκειμένου να το συζητήσουμε ακόμη περαιτέρω και πραγματικά όσο θέλετε, αν και νομίζω ότι έχει εξαντληθεί. Δεν είναι ίδια τάξη πράγμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που καλός ή κακός θα βοηθήσει κρίσιμα, θα βοηθήσει με τον πλέον κέριο τρόπο τη συνέχιση μια συγκεκριμένη πολιτική. Επομένως, το κύριο για εσάς είναι να φύγει η κυβέρνηση, λέτε. Δεν επιθυμώ ο πρόεδρος του κόμματός μου και η Δημοκρατική Αριστερά να εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Και εξάλλου, έχω πει, εγώ ίδια έχω πει, ότι ο Φώτης Κουβέλης, αν προτινόταν από μια άλλη κυβέρνηση και αν δεν ήταν η συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, θα ήταν ένας εξαίρετος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, μια τελευταία ερώτηση. Αν ο Κουβέλης προταθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σενάρια επί χάρτου. Τώρα γιατί να μην τα κάνουμε, κύριε Γιαννακάκη. Μέχρι τώρα σενάρια. Επί σενάριων μιλάγαμε. Δεν μιλάω. Επί σενάριων μιλάγαμε και μέχρι τώρα και τοποθετηθήκατε. Τώρα γιατί δεν τοποθετήσετε σε αυτό το σενάριο. Δεν μιλάω πάνω από αυτό. Αν τον προτείνει, επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας για πρόεδρο, θα τον ψηφίσετε μετά τις εκλογές. Αρνούμε να απαντήσω σε αυτό. Έχετε περάσει 6 μήνες, έχετε σχηματίσει κυβέρνηση, έχετε κάνει εκλογές. Δεν επιθυμείτε να με ρωτήσετε κάτι για τον προσυνεδριακό διάλογο, όχι, για ποιες είναι οι προτάσεις μας. Όχι, κύριε Γιαννακάκη, δεν το επιθυμώ αυτό, γιατί νομίζω δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενώ ενδιαφέρουν τα σενάρια, τι θα γίνει, από ποιον θα προταθεί. Ενδιαφέρουν τα μείζωνα. Όπως είναι η προεδρική εκλογή και η πιθανότητα εκλογών που μπορεί να σημάνει την πτώση της κυβέρνησης, την αναβάθμιση της, την ανάλυση από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να παρατηρήσω ότι συνεχίζουμε την παράδοση. Εγώ, αν ρωτήσω 9 στους 10 έξω, ούτε ενδιαφέρονται για τα τεκτενόμενα στη Δημοκρατική Αριστερά. Και το έδειξαν και στις εκλογές. Τη πολιτική ζωή του τόπου, η οποία είναι εξαιρετικά και ανησυχητικά προσωποκεντρική.
και όχι του περιεχομένου και των υποκειμένων της πολιτικής. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννακάκη, πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και για τους υπόλοιπους εδώ καλεσμένους.